δεύτερη περιφέρεια Νέα Δημοκρατία, πρόεδρο τη Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού τη Διασπορά. Κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα σα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Και να απολογηθούμε και για την αργοπορία μας, αλλά ναι, ξέρετε πως είναι καμιά φορά ο ραδιοφωνικός χρόνος. Ναι. Κύριε Αναστασιάδη, ο χρόνος πιέζει όλους. Το ξέρω, το ξέρω. Κύριε Αναστασιάδη, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τον ελληνισμό βεβαίως που υπάρχει στην περιοχή κυρίως Ανατολικής Ουκρανίας, στο επίκεντρο των γεγονότων. Ήδη υπάρχουν και οι πρώτοι νεκροί Έλληνες ομογενείς. Εσείς είχατε βρεθεί αρκετές φορές σε αυτή την περιοχή. Θα θέλαμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο και συνολικά για την κατάσταση. Καταρχήν, λυπούμαστε πολύ για τον χαμό αθώων ανθρώπων και κυρίως των συμπατριωτών των ομογενών στην ανατολική περιοχή της Ουκρανίας. Μόλις πριν από 5-10 λεπτά μίλαγα με την Ουκρανία, πάλι με τη Μαριούπολη, με την Πρόεδρο, έχω καθημερινή επικοινωνία και με τον πρόξενο και μου έλεγαν ότι αυτή βομβαρδίζεται και πάλι η Μαριούπολη, είναι στα υπόγεια. Και μου έλεγε η πρόεδρος ότι έχουν καταστραφεί αρκετά ελληνικά χωριά στην περιοχή. Δεν βαρίζεται μόνο η Μαριούπολη. Έχουν φύγει οι Έλληνες από αυτά τα χωριά, έχουν πάει κάπου. Έχουν εγκλωβιστεί, δεν μπορούν να μετακινηθούν αυτές τις μέρες. Διότι υπάρχει ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων, υπάρχουν εχθροπαρκτήσεις. Είναι πολύ επικίνδυνο να βγει κανείς στον δρόμο να κυκλοφορήσει, διότι γίνεται στόχος. Η παράπλευρη, αν θέλετε, απώλεια. Εν τέλει περιπτώσει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτά τα χωριά, κύριε Ματίδη, έχουν περάσει υπό την κατοχή των Ρώσων πλέον. Κύριε Αναστασιάδη, γίνονται μάχες αυτά. Δεν μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα τι γίνεται. Γίνονται μάχες. Υπάρχουν πληροφορίες που διαψεύδονται στη συνέχεια. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν έχουν περάσει τα χέρια των Ρώσων ή όχι. Και άλλωστε αυτό είναι και ένα θέμα της δημοσιογραφίας. Σίγουρα. Εμείς μιλάμε με τον κόσμο εκεί όσο μπορούμε ακόμη να μιλάμε. Η κυβέρνηση επίσης το ίδιο. Από τις συνομιλίες, κύριε Αναστασιάδη, που έχετε, ποια είναι τα συναισθήματα, τι σας μεταφέρει, έχουν τρόφιμα εκεί οι άνθρωποι, έχουν ας πούμε πρόσβαση σε βασικές, να καλύψουν βασικές τους ανάγκες όπως είναι το νερό, γιατί συνήθως όλα αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε αυτονόητα σε μια κατάσταση πολέμου δεν είναι. Ναι, τη δεύτερη μέρα είχαν μια διακοπή από ό,τι μου έλεγε η πρόεδρος, τώρα έχουν πρόσβαση. Υπάρχει επάρκεια ακόμη, δεν έχουν δηλαδή ελλείψεις βασικών ειδών, υπάρχει φόβος όμως. Περνώ το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στα υπόγεια και στα καταφύγια, γιατί γίνονται συνεχώς βομβαρδισμοί και από τις δύο πλευρές και γίνονται μάχες και κανείς δεν θέλει να βρεθεί ανάμεσα σε πυρά. Υπάρχουν και σχετικές εντολές και από τις διοικήσεις και από την δημαρχία εκεί της Μαριούπολης και της κάθε περιοχής. Παράλληλα, έχουμε και την ελληνική κυβέρνηση, κ. Αναστασιάδη, η οποία φαίνεται να έχει πάρει για πρώτη φορά ξεκάθαρη θέση εναντίον της Ρωσίας, της ρωσικής εισβολής εν προκειμένου. Γιατί, και το λέω αυτό διότι πάντα η χώρα μας προσπαθούσε να κρατήσει και μια στάση γεφυροποιού σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτή τη φορά όμως η στάση της είναι ξεκάθαρη. Και έτσι έπρεπε να είναι. Εδώ τα πράγματα δεν είναι απλά, ούτε μπορεί κανείς να κρατάει ισορροπίες. Εδώ πρέπει να πάρουμε ξεκάθαρη θέση. Πρόκειται για μια βάρβαρη εισβολή σε κυρίαρχη χώρα. Δεν πίστευε ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη. Τουλάχιστον εγώ, για να μην λέω κανείς, δεν πίστευε. Δεν πίστευα δηλαδή ότι θα επιχειρήσει να καταλύσει το κράτος, διότι όταν πάει κανείς να κυριεύσει την πρωτεύουσα μιας χώρας, καταλύεται στην ουσία όλο το κράτος. Αυτό επιχείρησε να κάνει η Ρωσία και το ότι στις ανατολικές πλευρές υπήρχαν διάφορες έτσι εχθροπραξίες ήταν πρόσχημα μάλλον και η αφορμή για να κάνουν την επιχείρηση τους εναντίον της Ουκρανίας. Πρέπει να είμαστε απόλυτη και προσεκτική στις θέσεις μας, είμαστε ξεκάθαροι. Πολύ σωστή η θέση που πήρε ο Πρωθυπουργός και πολύ σωστή και η κίνηση να ενισχύσουν
και με ανθρωπιστική βοήθεια και υλικό το λαό της Ουκρανίας και την Ουκρανία, μην ξεχνάτε ότι σχεδόν τις ίδιες απειλές έχουμε, που είχαν οι Ουκρανοί όλο αυτό το διάστημα, έχουμε και εμείς διαχρονικά από το γείτονά μας. Άρα δεν υπάρχει ενδιασμός και δεν θα έπρεπε να υπήρχε ενδιασμός με ποια πλευρά θα είμαστε. Μάλιστα. Κύριε Αναστασιάδη, να περάσουμε και στην παρέμβαση που κάνατε και να συνδέσουμε το γεγονός με κάποιο τρόπο, διότι αναφορικά και με την ομιλία που κάνατε και από αυτά που είπατε στο πλαίσιο της συζήτησης στην Ολομέλεια που έγινε εκεί στη Βουλή για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας γύρω από τις συντάξεις για τους Έλληνες ποντιακής καταγωγής που προέρχονται από τις χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι αυτή η ρύθμιση την πήραν πίσω για να την ξανακαταθέσουν, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν είχε προλάβει να περάσει από το ηλεκτρικό συνέδριο. Ξέρετε, για να κατατεθεί μια τροπολογία ή τέλος πάντων οποιοδήποτε νομοσχέδιο στη Βουλή, χρειάζεται μια διαδικασία. Περνάει από διάφορες επιτροπές, νομοπαρασκευαστικές, ηλεκτρικές, οικονομικές. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία δυστυχώς μέχρι τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η ψήφιση του νομοσχεδίου και η υπόσχεση που έχω από τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη, αλλά είναι και δέσμευση του Πρωθυπουργού, είναι σύντομα το επόμενο νομοσχέδιο που θα θέλει να το καταθέσει. Είναι πλέον έτοιμη. Και αυτό δικαιώνει και τους παλινοστούντες ομογενείς και από τις χώρες της Σοβιετικής Ένωσης αλλά και από την Αλβανία και τις δικές μας προσπάθειες διαχρονικά. Από 2013 παλεύουμε αυτή τη ρύθμιση. Το 2016 ο κύριος Κατρούγκαλος ως Υπουργός Εργασίας έφερε μια ρύθμιση, αλλά ουσιαστικά τους απέκλειε ακόμη περισσότερο και από την σύνταξη. Από το 2016 και μετά εντείναμε τις προσπάθειές μας. Σήμερα θεωρώ ότι είμαστε κοντά στη λύση. Ήταν 40 χρόνια, έτσι δεν είναι? Για να πάρει κάποιο σύνταξη πρέπει να μένει 40 χρόνια στην Ελλάδα, νομίζω, με βάση τον Κατρούγκαλο. Αυτό λοιπόν, Κατρούγκαλο, τα 40 χρόνια που έβαζε ο νόμος Κατρούγκαλο δεν βγαίνανε με την αριθμητική, διότι από το 90 άρχισαν να έρχονται στην Ελλάδα οι ομογενείς, τέλος πάντων αυτοί οι πρόσφυγες. Άρα αριθμητικά δεν έβγαινε. Ούτε από το 95. Θέλει περισσότερα χρόνια και η εισήγηση δική μου είναι να πάει να αρχίσει να μετράει από το 2000 για να είναι στην πιο 20 αιτία, ας πούμε. Στην 20 αιτία για να είναι πιο δίκαιη. Να δούμε τώρα πώς θα... Πάντως υπήρχαν προβλήματα εσείς. Βήμα η κυβέρνηση, να δούμε πώς θα το φέρει την επόμενη φορά ο Υπουργός και πάλι είμαστε σε συζήτηση για να το βελτιώσουμε όσο μπορούμε. Πάντως και αυτή η ρύθμιση που είχε έρθει, να ξέρετε ότι ήταν αποδεκτή από τις οργανώσεις και από τους συμπατριώτες μας, τους παλινοστούντες, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, γιατί υπάρχουν και Έλληνες αυτόχθονες ανασφάλιστοι υπερήλικες που απολαμβάνουν του ευεργετήματος αυτού. Έχετε κάποια εικόνα με βάση τις αναλογιστικές μελέτες πώς αφορά αυτή η ρύθμιση? Περίπου 20.000. Είναι αρκετή. Περίπου 20.000, ναι. Ήταν πάρα πολύ όταν ξεκίνησε το μέτρο, τώρα είναι μεγάλες ηλικίες, κάποιοι έχουν πεθάνει δυστυχώς. Είναι περίπου στις 20.000. Κύριε Αναστασιάδη, παράλληλα ξέρουμε ότι διοργάνωταν και στο πλαίσιο της με τη συμμετοχή και τη δική σας, και το λέω ως πρόεδρος του και με το θεσμικό σας ρόλο εκεί στην Επιτροπή για την Διασπορά της Βουλής, οργανώνονταν μια σειρά από συνέδρια. Νομίζω ότι το κορυφαίο θα πραγματοποιηθεί εκεί τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη, έχω την εντύπωση, που θα αφορά την ελληνική διασπορά και τις προσπάθειες που γίνονται να συσταθεί επιτέλους ένας οργανισμός ομπρέλα. Είναι μια προσπάθεια που κάνει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, η κυβέρνηση δηλαδή, η Γενική Γραμματεία και ο Υφυπουργοί είναι η κυβέρνηση, εμείς είμαστε κοινοβουλευτικό όργανο. Συνεισφέρετε όμως τα μέγιστα, να σημειώσουμε, και με τις εισηγήσεις σας και με τις παρεμβάσεις σας. Βοηθάμε για να πετύχει αυτή η διοργάνωση, γιατί η επιτυχία της οργάνωσης θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές, και τη χώρα και τους ομογενείς και τους συμπατριώτες μας στο εξωτερικό. Μάλιστα, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να μπορέσουν να έρθουν και οι Έλληνες στις
της Ουκρανίας βεβαίως και της Ρωσίας να έχουν αρθεί όλες αυτές οι... Το ελπίζουμε και εμείς. Γιατί πρέπει να τελειώσει αυτό το κακό όσο το δυνατόν συντομότερα. Γιατί όσο διαρκεί, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπλέκονται όλες οι χώρες. Σε πολύ μικρό διάστημα σχεδόν όλη η Ευρώπη έχει εμπλακεί στην διαδικασία αυτή. Έτσι είναι. Και να κλείσουμε με μια αναφορά στην εκδήλωση που διοργανώνεται, κύριε Αναστασιάδη, που διοργανώνει η ειδική μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής, βεβαίως σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών. Μια εκδήλωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί μεθαύριο την Τετάρτη, με την ευκαιρία της ανακήρυξης της 21ης Σεπτεμβρίου όσοι αφιερωμένοι στον πόντιο εκδότη και δημοσιογράφο, να σημειώσουμε, Νίκο Καπετανίδη, στο Μουσείο της Ακρόπολης. Θα μιλήσετε κι εσείς εκεί. Μια εκδήλωση βεβαίως που είναι σημαντική και ενδεχομένως να δένει και με τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Ουκρανία, δεδομένου ότι πολλοί Έλληνες της Ουκρανίας έφυγαν το 1922-23 με την Μικρή Ασιατική καταστροφή και εν συνεχεία με τον πόντο. Ναι, έτσι είναι. Βεβαίως όταν προγραμματίζαμε αυτή την εκδήλωση ή μάλλον όταν αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία δεν γνωρίζαμε την εξέλιξη και δεν πιστεύαμε ότι θα φτάναμε εδώ. Δυστυχώς, ναι, είναι μια συγκυρία η οποία δεν είναι την όλη ιστορία του Νίκου Καπετανίδη, ο οποίος, ξέρετε, είναι ο μόνος Έλληνας δημοσιογράφος που έχασε τη ζωή του, απαγωνίστηκε για την ελευθεροτυπία, για τον αγώνα του στην ελευθεροτυπία και στην ελεύθερη έκφραση του τύπου και στον αγώνα του για την ελευθερία. Βέβαια. Και τη δημοκρατία και βεβαίως... Εμβληματική μορφή, γεννήθηκε στη ριζούτα του πόντου, έτσι να σημειώσουμε. Εμβληματική μορφή, ναι. Είναι συμπατριώτες με τον σημερινό πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν. Είναι από τον ίδια... Την ίδια περιοχή. Πόλη. Ναι, την ίδια περιοχή. Είναι εμβληματική μορφή και νομίζω ότι πέρα από το σύμβολο ελευθερίας έκφρασης αλλά και πατριωτισμού και δημοκρατίας, μπορεί να αποτελέσει και σύμβολο εθνικής ενότητας ο Νίκος ο Καπετανίδης και κυρίως ενότητας ημών των ποντίων που συχνά πυκνά τρογόμαστε. Είναι νομίζω ιδίων του έθνους αυτό, δεν αφορά μόνο τους πέντιους. Ναι, γι' αυτό το... Ένας λόγος παραπάνω βέβαια, ναι. Να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις για να θυμόμαστε και την ιστορία, πόσο μάλλον ότι φέτος... Αυτή η διαδικασία που θα είναι ετήσια στο ΔΙΝΕΚΕΣ θα διατηρεί ζωντανή τη μνήμη και βεβαίως θα γίνεται γνωστή και στους νέους και θα προστίθεται και θα είναι ένα λιθαράκι σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε όλοι οι πόντοι και η πολιτεία σήμερα για την διεθνοποίηση της γενοκτονίας και την παγκόσμια προβολή της. Μην ξεχνάμε ότι φέτος είναι και η μαύρη επέτειος για τα 100 χρόνια από το 1922. Ακριβώς, είναι η επέτειος της τραγωδίας και αυτή η επέτειος αλλά και η θυσία του Καπετανίδη αλλά και τα σημερινά γεγονότα που ζούμε στον περίγυρό μας πρέπει να μας παραδειγματίζουν σαν έθνος και σαν πολιτικοί, αν θέλετε, σαν πολιτικούς. Και πρέπει να το παράδειγμα της Ουκρανίας να μας γίνει μάθημα. Είδατε ότι με τι αγωνία ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατήγγειλε την Δύση και την Ευρώπη ότι έμεινε μόνος και ξυπνήσανε. Αφυπνιστήκανε οι Ευρωπαίοι τελικά για να συμπαρασταθούν. Αυτό σημαίνει ότι αν ομιγέννητο κάποια στιγμή η χώρα μας βρεθεί μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενδεχομένως να είναι μόνη, γι' αυτό οι εξοπλισμοί της χώρας και η ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας δεν είναι αυτός σκοπός όπως κάποια παράταξη είπε κατά τη συζήτηση της έγκρισης των αμυντικών εξοπλισμών στη Βουλή πρόσφατα. Μάλιστα. Είναι αυτός ο σκοπός. Η αλήθεια είναι ότι αν τα κράτη δεν έχουν τη δική τους άμυνα, δεν μπορούν να βασίζονται σε κανέναν άλλον. Γιατί καλά τα λόγια, αλλά όταν έρχεται η ώρα των πράξεων, έχει δείξει και η ιστορία η δική μας ότι είμαστε μόνοι. Κύριε Αναστασιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.